Η καλεσμένη μας. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατερίνα Τέλη. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για το βήμα. Και εκτίθεστε, βάλτε το σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, με δεδομένο ότι γενικότερα ο κλάδος, οι άνθρωποι, οι οικογένειες της LGBT κοινότητας είστε εκτεθειμένοι, σωστά? Ναι, κάπως έτσι. Και τα παιδιά μας επίσης. Και τα παιδιά σας. Και τα παιδιά μας επίσης. Σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά. Περισσότερο και λιγότερο για εμάς τους ενήλικες. Φυσικά. Μα έτσι κι αλλιώς μας ενδιαφέρουν τα παιδιά. Ναι, έχουν πάντα προτεραιότητα. Έτσι πάντα είναι. Τα παιδιά. Εσείς έχετε ένα κοριτσάκι? Έχουμε ένα κοριτσάκι, είναι 3 ετών, θα γίνει σε λίγες μέρες. Συγκεκριμένα θα γίνει 3 ετών την ημέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και ελπίζουμε να υπερψηφιστεί. Μάλιστα. Να συνδυαστεί, κυρία Τέλη. Με το καλό να σας ζήσει, να το χαίρεστε. Εσείς είστε η βιολογική μητέρα? Ναι, εγώ είμαι η βιολογική και η μοναδική αναγκαστικά νομική μητέρα της κόρης μας. Ωραία. Εξηγήστε μας το τώρα αυτό. Γιατί πώς γίνεται ένα παιδί να έχει δύο γονείς, αλλά να έχει έναν? Ναι. Κοιτάξτε, βάσει του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου. Αυτή τη στιγμή, ό,τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα, δύο άτομα του ίδιου φύλου μπορούν να έχουν ένομη σχέση. Είναι το σύμφωνο, το οποίο ήρθε και θεσμοθετήθηκε 10 χρόνια πριν, το 2015, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το σύμφωνο συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης, ναι, το οποίο εμείς το έχουμε με τη σύζυγό μου. Ωστόσο, το σύμφωνο συμβίωσης ήταν ρητή απόφαση τελικά της Βουλής τότε να μην συμπεριλαμβάνει με κανέναν τρόπο τα παιδιά. Ούτε τα παιδιά που θα γεννιόνταν ή θα αποκτιόνταν, θα υιοθετούνταν μέσα κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, έτσι, μεταξύ δύο ενηλίκων, ούτε και τα παιδιά που μπορεί να είχαν προέλθει από πριν. Μπορεί να υπήρχαν από προηγούμενες καταστάσεις ζωής. Καθόλου λοιπόν τα παιδιά, για να σας δώσω να το καταλάβετε έτσι και πιο, να το φανταστείτε λίγο, έπρεπε να κάνουμε το σύμφωνο συμβίωσης. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε πολλά χρόνια μετά από τότε που είχαμε την επιθυμία, γιατί ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί και ζούσαμε μαζί, γιατί έπρεπε να κάνουμε πρώτα την εξουσιωματική, να κάνουμε πρώτα όλες μας τις προσπάθειες και λίγο πριν τα τελειώματα, αυτό που λέμε λίγο πριν το μαιευτήριο, να κάνουμε και ένα σύμφωνο συμβίωσης για να υπάρχει μια πρόσβαση για τη σύζυγό μου, που είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι τη ζωή, τουλάχιστον σε καταστάσεις υγείας που να αφορούν εμένα. Έμπαινα σε ένα χειρουργείο, θα έμπαινα σε ένα μαιευτήριο, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό και τι θα μπορούσε να φέρει. Και από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τουλάχιστον με αυτό το ένα και μοναδικό, με τη μοναδική δυνατότητα, ας πούμε, να έχουμε τον νόμο και το κράτος μαζί μας, τη ζωή μας μετέπειτα ως τρεις, ως δύο. Γιατί το παιδί εξακολουθεί 3 χρόνια μετά τώρα και παιδιά που είναι και πολύ μεγαλύτερα σε άλλες οικογένειες σαν τη δική μας, να κρέμεται πάνω από τον ένα γονέα. Να αναγνωρίζεται λοιπόν το παιδί ως παιδί μόνο του ενός γονέα και όχι και του δεύτερου γονέα που το έχει, το είχε, το μεγαλώνει, το ξενυχτάει, το πηγαίνει στο σχολείο, δουλεύει γι' αυτό κλπ. Κλπ. Που κάνει ό,τι κάνει ένας γονιός. Και άρα αυτό τώρα λύνεται, κυρία Τέλη, με αυτό το νομοσχέδιο? Ναι, το νομοσχέδιο που έχει φέρει τώρα, το σχέδιο νόμου που έχει φέρει η κυβέρνηση, γιατί ακόμα αυτό είναι λίγο υποδιαμόρφωση. Ναι, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, γίνονται έτσι και κάποιες προσπάθειες βελτίωσης και διεύρυνσης. Αλλά το σχέδιο νόμου που έχει έρθει μέχρι τώρα θα λύσει αυτό το πρόβλημα μέσω της διαδικασίας της υιοθεσίας. Τι εννοούμε αυτό? Ότι έρχεται ο πολιτικός γάμος. Ο πολιτικός γάμος, δεδομένου ότι υπήρχε το σύμφωνο για τους ενήλικες, δεν σημαίνει και πολλά παραπάνω. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι που το λένε αυτό και οι νομικοί που το εξήγησαν και εδώ στην εκπομπή σας πριν από ένα διάστημα. Ο πολιτικός γάμος είναι το βήμα για να εξασφαλιστούν τα παιδιά. Δεν γίνεται τα παιδιά να έχουν δύο ενήλικες που τα μεγαλώνουν, δύο γονείς του ίδιου φύλου, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, και να κρέμονται ασφαλιστικά, κληρονομικά, συνολικά πάνω από τον ένα γονέα. Για να το κάνουμε ξεκάθαρο, αν συμβεί το οτιδήποτε σε εσάς, το παιδί μας θα πάει σε ένα ίδρυμα. Το παιδί σας πρέπει να πάει σε ίδρυμα. Ενώ έχει σπίτι και μητέρα. Είναι τόσο απλό. Γιατί το κράτος δεν θεωρεί τη σύζυγό σας μητέρα. Δεν τη θεωρεί τίποτα. Ό,τι είστε εσείς για το δικό μας παιδί, είναι και εκείνη. Τίποτε. Στα χαρτιά του παιδιού και σε ό,τι διέπει, ας πούμε, την ύπαρξη αυτού του παιδιού σαν παιδί που ζει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το ασφαλίσει. Δεν μπορεί να το ασφαλίσει αν εγώ σταματήσω να δουλεύω για κάποιο λόγο. Μαζί του. Μόνο με εξουσιοδοτήσεις και με πολλά εμπόδια πολλές φορές και με πολλά στραβοπατήματα που, ξέρετε, προσπαθούμε και μπροστά στο παιδί όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και όχι το δικό μας μόνο που είναι μικρό, και μεγαλύτερα παιδιά, τα παιδιά να περνούν όσο γίνεται αλόβητα μπροστά από αυτές τις παράξενες καταστάσεις του. Ποια είναι η μητέρα? Μπορεί να πάει από το σχολείο να το πάρει.
Όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και όλα αυτά τα έχουμε επικοινωνήσει ως οικογένειες ουράνιο τόξο Κρήτης πια, παράρτημα γραμματεία όπως λέμε Κρήτης, και στο ημερολόγιο που βγάλαμε φέτος και σας το έχω φέρει. Θέλω όχι να για το ίδιο το ημερολόγιο. Θέλω να το βλέπουμε αυτό το βίντεο. Γιατί φέρει όλα αυτά τα μηνύματα με τον πιο απλό τρόπο μέσα από τη φωνή των παιδιών. Αυτό το ημερολόγιο διαβάστηκε εχθές και στο Βήμα της Βουλής. Ναι. Θέλω να το βλέπουμε. Και χθες και, και στο Βήμα της Βουλής από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πάλι ως ένα όχημα, έτσι ένα εργαλείο για να καταλάβουν και οι βουλευτές που ήταν εκεί και την άκουγαν ποια είναι τελικά τα θέματα. Έτσι. Βεβαίως, ξέρετε, κάναμε προχθές μια συζήτηση με τους γονείς εδώ τοπικά που είχαμε βρεθεί έτσι και υπήρξε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Γιατί καταλάβαμε, στην αρχή είπαμε όλο ενθουσιασμό ότι αυτό το ημερολόγιο ελπίζουμε το χρόνο να μην υπάρχει. Να μην έχουμε κανένα λόγο να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο που επικοινωνεί τα προβλήματα και τα ρίσκα των παιδιών μας. Όμως, μετά που το ξεφυλίσαμε ξανά, το έχουμε φτιάξει από πριν τα Χριστούγεννα, ανακαλύψαμε ότι κάποιες σελίδες θα παραμείνουν. Θα παραμείνουν. Ναι, ναι. Άρα, για να ξεκινήσουμε, η πραγματική βάση λοιπόν είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο έχει γίνει τόσο ντόρο συζητιέται, στην πραγματικότητα δεν κάνει και κάτι φοβερό. Έρχεται κάνει να αποκαταστήσει μια μεγάλη όμως αδικία. Ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε αχάριστοι. Κάνει κάτι φοβερό, γιατί έστω και μέσω της διαδικασίας της υιοθεσίας, το οποίο σημαίνει ότι για μία τριετία θα έρχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο σπίτι μας. Για το δικό μας παιδί που το μεγαλώνουμε ήδη. Θα περάσουμε από δικαστήρια, θα πρέπει να έχουμε χρήματα για δικαστικά, δικηγορικά έξοδα. Πράγματα τα οποία, αν τα ακούσει ένας γονέας, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, και θα σας φανούν εντελώς παράλογα. Ότι απλώς για να γράψω το όνομά μου, που ήδη το μεγαλώνω το παιδί, και να μπορεί το παιδί να λαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που έχω απέναντί του και που θέλω να τις εξυπηρετήσω, θα πρέπει να αξιολογηθώ σαν να ήμουν ένας ξένος για αυτό το παιδί. Και το σπίτι μας να αξιολογηθεί ως ένας ξένος. Δυστυχώς λοιπόν, αυτό που δεν λύνει είναι ότι δεν φέρνει μία αυτόματη διαδικασία του αυτονόητου που είναι της αναγνώρισης, να το πω έτσι. Και δεν θα γίνει αυτό ούτε για τα παιδιά που θα γεννηθούν από εδώ και πέρα. Πολύ δηλαδή, παρότι έχουμε ήδη ένομη σχέση, και άλλοι γονείς που μπορεί να μην έχουν ένομη σχέση, κάνουν ένα γάμο. Τα παιδιά δεν αναγνωρίζονται. Θα περάσουμε όλοι για ένα-ένα από αυτά τα παιδιά από μία διαδικασία που δεν την ξέρουμε και ακριβώς, από κοινωνικές υπηρεσίες που δεν είναι εκπαιδευμένες να διαχειρίζονται ένα περιβάλλον στο το δικό μας, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο. Είναι ένα σπίτι που μεγαλώνουν παιδιά με όλα αυτά που έχει ένα σπίτι που μεγαλώνουν παιδιά. Θέλω να σταθούμε λίγο και για να το εξηγήσουμε. Ναι. Γιατί καμιά φορά το άγνωστο είναι αυτό που προβληματίζει έτσι τον είναι, κόσμο. Ναι. Να πούμε ότι διαφορές στην πραγματικότητα είναι, δεν υπάρχουν, έτσι αυτό. Διαφορές δεν υπάρχουν, όχι. Υπάρχει ό,τι μόνο κάνει μία διαφορά. Ναι. Το ότι δεν υπάρχει μαμά και μπαμπάς, αλλά μπαμπάς και μπαμπάς ή μαμά και μαμά. Ναι, έτσι είναι. Εδώ έρχονται πολλοί, κυρία Τέλειου, και λένε μα τα δεδομένα της κοινωνίας, μα τα δεδομένα της θρησκείας, μα τα δεδομένα που τα πατροπαράδοτα, αυτά που ξέρουμε, θέλουν μια μαμά και ένα μπαμπά να μεγαλώνει τα παιδιά. Γιατί αλλιώς τα παιδιά δεν έχουν το μητρικό πρότυπο ή το πατρικό πρότυπο. Η επιστήμη τι λέει? Η επιστήμη έχει απαντήσει και συνεχίζει να απαντά και πια γίνονται έρευνες πολύ μεγάλης κλίμακας και στην Ελλάδα, τώρα πια που οι άνθρωποι τολμούν να ζήσουν τη ζωή τους όπως θα ήθελαν, και παλιότερα θα ήθελαν, άρα να συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνες. Η επιστήμη έχει απαντήσει σε αυτό και συνεχίζει να απαντά και να επιβεβαιώνει έρευνα την έρευνα ότι τα παιδιά και οι παιδοψυχολόγοι, αλλά και οι έρευνες που γίνονται στις οικογένειες αναχώρες, έτσι, δεκαετίες τώρα, τουλάχιστον 30 χρόνια, ότι τα παιδιά χρειάζονται σταθερότητα. Σταθερότητα, αυτό που λέμε προβλεψιμότητα. Ξέρω τι θα γίνει αύριο στο σπίτι μου. Δεν ξέρω αν το έχουν όλα τα παιδιά εκεί έξω. Κάποια δεν το έχουν. Είναι άτυχα. Πρέπει να το φτιάξουμε. Σταθερότητα, αγάπη, σεβασμό και να βλέπουν μια καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων που τα φροντίζουν τελικά. Μπορεί αυτά οι άνθρωποι να μην είναι ένα ζευγάρι, ούτε καν ένα ζευγάρι μπαμπάδων ή μαμάδων, να είναι η μαμά και η γιαγιά. Να βλέπουν καλές σχέσεις ενηλίκων στο κοντινό τους περιβάλλον. Αυτά χρειάζονται τα παιδιά για να διαμορφωθούν σωστά. Χρειάζονται γυναικείο και ανδρικό πρότυπο, ναι. Αλλά το γυναικείο και ανδρικό πρότυπο, και τώρα δεν είμαι ψυχολόγος ούτε παιδοψυχολόγος, αλλά επειδή έχουμε κληθεί να διαβάσουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και διαβάζουμε οτιδήποτε βγαίνει από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πρώτη, γιατί μας ενδιαφέρει το παιδί μας, μπορώ να σας πω ότι χρειάζονται λοιπόν γυναικείο και ανδρικό πρότυπο. Ένα γυναικείο ή ανδρικό πρότυπο που μπορεί να μας επηρεάσει ακόμη και περισσότερο από τον ίδιο μας τον πατέρα. Ένας προπονητής. Μπορεί να είναι ο παππούς. Ο παππούς. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός θείος. Και αντίστοιχα, το λέω για τη δική μας οικογένεια που είμαστε δύο μαμάδες. Και αντίστοιχα, το γυναικείο πρότυπο. Χρειάζονται λοιπόν, και σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά όχι μητρικό και πατρικό.
Καμία έρευνα δεν συγκλίνει σε αυτό. Χρειάζονται γυναικείο, αξιόλογο και γυναικείο και αξιολόγο ανδρικό πρότυπο και κυρίως αξιόλογη σχέση μεταξύ των ανθρώπων που τα πλαισιώνουν τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό, νομίζω, ναι, όλοι το καταλαβαίνουν. Να βλέπουν ένα παράδειγμα μιας ωραίας σχέσης. Mm-hmm. Μια σχέση που υπάρχει προσπάθεια, που υπάρχει σεβασμός, που δεν ξεπερνιούνται κάποια όρια. Και σταθεροί υπεύθυνοι άνθρωποι. Αυτό χρειάζονται όλα τα παιδιά. Δεν χρειαζόμαστε και καμία ειδική επιστήμη να μας εξηγήσει ότι αυτό που θέλουν τα παιδάκια για να μεγαλώσουν είναι αγάπη πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτό είναι το βασικό κύτταρο. Δεν θέλουν μόνο αγάπη. Και θα σας το πω αυτό έτσι με πολύ ειλικρίνεια, γιατί όλοι οι άνθρωποι τα αγαπάμε τα παιδιά μας. Και άνθρωποι που δεν επιθυμούσαν να έχουν ένα παιδί και προέκυψε στην πορεία. Τα παιδιά σε κερδίζουν όπως και να έχει, σου κερδίζουν την καρδιά. Είναι όλοι ικανοί όμως. Όχι. Και η επικαιρότητα το δείχνει κάθε μέρα αυτό. Δυστυχώς. Ναι. Ότι δεν είναι. Ναι. Η πλειοψηφία αυτά, δεν είναι. Θέλω δεν να σας πω ότι εμείς δεν θέλουμε, γιατί ούτε αυτός ο συσχετισμός μας αρέσει να συγκριθούμε εμείς με τους χειρότερους των γονέων, τα χειρότερα σπίτια που τα παιδιά κακοποιούνται. Εμείς κοιτάμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να φροντίζουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα με το παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε εμπόδια μπροστά. Mm-hmm. Να προβλέψουμε καταστάσεις, να έχουμε τα παιδιά μας κοντά. Αν συμβεί κάτι στο σχολείο, να το μάθουμε πρώτοι. Αυτά θέλουν δουλειά κάθε μέρα. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν πατάς ένα κουμπί στο παιδί για να έρχεται στο σπίτι και να έχεις επικοινωνία. Αυτό χτίζεται από το μηδέν. Βεβαίως. Και με δεδομένο ότι πρέπει να τα θωρακίσετε και απέναντι σε όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται από τα περιβάλλοντα. Ναι. Γιατί δεν είναι τα παιδιά που τα λένε, είναι τα σπίτια των παιδιών που τα λένε και τα παιδιά που τα μεταφέρουν. Σωστά. Έτσι είναι. Και ξέρετε, αυτό το καιρό τώρα τελευταία, όσο από τη μία η χαρά μας και η ανυπομονησία μας ότι θα έρθει μία λύση, έστω και με αυτόν τον μη ισότιμο τρόπο απέναντι σε άλλους γονείς, σε άλλες οικογένειες, τελικά σε άλλα παιδιά. Μέσω της υιοθεσίας εννοώ. Αν τελικά ισχύσει αυτό, κρατάω ένα αστεράκι, γιατί μπορεί δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Είναι δυναμικό λίγο αυτό το. Θα θέλαμε την άλλη εβδομάδα να λέμε κάτι άλλο. Ναι. Αλλά ακόμη και αν γίνει αυτό, τουλάχιστον αυτό που λέμε at the end of the day, στο τέλος της ημέρας, της τριετίας, δεν ξέρω, τα παιδιά μας θα είναι εξασφαλισμένα πια. Mm-hmm. Θα έχουν γονεϊκή σχέση και με τους δύο γονείς και οι δύο γονείς, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους από εκεί πέρα, θα έχουν υποχρεώσεις απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Αυτό θέλουμε, να εξυπηρετήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε ούτως ή άλλως αναλάβει όταν φέραμε αυτά τα παιδιά στον κόσμο ή όταν υιοθετήθηκαν κλπ. Έτσι, γιατί είναι πολλές περιπτώσεις. Αλλά η ρητορική μίσους δεν βοηθάει και αυτό το διάστημα έχει φουντώσει πάρα πολύ. Mm. Και έχει φουντώσει από φορείς, έχει φουντώσει από δημοσιογράφους, συναδέλφους σας. Και είναι θλιβερό, γιατί θα έπρεπε να ξέρουν πώς να χειριστούν κάποια θέματα. Όλοι κλάδοι έχουν φουντώσει από εκκλησιαστικούς φορείς, έτσι, και πρόσωπα, αλλά και φορείς ακόμη, όχι μόνο από πρόσωπα. Είναι θλιβερό. Υπάρχει ο αντιρατσιστικός νόμος και θα έπρεπε να ισχύει για όλους αυτούς, ακόμη και από βουλευτές, ακόμη και από υπουργούς. Έχουμε ακούσει λοιπόν κακοποιητικό, παράνομο στην ουσία λόγο, γιατί πια έχουμε ένα αντιρατσιστικό νόμο και θα έπρεπε αυτοπάγγελτα να γίνονται κάποιες κινήσεις. Και όλο αυτό υποκινεί μια βία και ένα βίαιο λόγο και μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Γιατί επηρεαζόμαστε, ακούμε. Κάποιον που τον εκτιμάμε, ακούμε κάποιον που πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Διαβάζεται μια εγκύκλειο στις 4 του μηνός σε όλους τους ναούς της Ελλάδας. Και αυτό είχε, για την Κρήτη συγκεκριμένα, το ξέρετε, είχε ανακοινωθεί και νωρίτερα, ότι και μόνο στην Κρήτη θα διαβαστεί μια εγκύκλειο. Δεν ξέρουμε εκείνο το κείμενο ποιο θα ήταν, γιατί τελικά προέκυψε ένα κείμενο για όλη την Ελλάδα από την Αρχιεπισκοπή. Ωστόσο, αυτό το κείμενο έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία έχουν αντιτίθενται στην νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Ναι. Στην νομοθεσία περί αντιρατσιστικής, το νόμο που μας προστατεύει από ρατσιστικό λόγο και υποκίνηση βίας. Mm-hmm. Και έρχονται τα παιδιά μας στο σπίτι μετά, από το σχολείο, και δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Σας το λέω πολύ απλά. Ναι. Γιατί τα άλλα παιδάκια από τις άλλες οικογένειες, από την Κυριακή που πήγανε, ακούσαν, μπερδευτήκανε, παρακινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας και όλα τα παιδιά να έχουν ίσο χώρο, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Ίσο χώρο, ίσα δικαιώματα, ισονομία ζητάμε και ισονομία γι' αυτό παλεύουμε. Δεν παλεύουμε για κάτι παραπάνω. Μα αν δεν κάνω λάθος, είναι συνταγματικά αναφέρει το δικαίωμά μας κατοκυρωμένο. Η ισοτομία και η ισότητα. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί. Και όχι, δεν είμαστε μόνο εμείς και άλλες ομάδες πληθυσμών, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουμε. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται βήμα-βήμα, τα βλέπετε κι εσείς. Ένα βηματάκι τώρα, εντάξει. Ωστόσο, μισή τόλμη, ένα βηματάκι μετά. Ειδικά για το θέμα, ας πούμε, της στάσης της Εκκλησίας και του Λόγου, μέχρι και σήμερα είδα ότι από το Άγιο Όρος βγήκε
να το αναπαράγω, ένα ανάθεμα προς τα ομόφυλα ζευγάρια που ξαφνικά, χωρίς να γνωρίζουν κανέναν από εμάς, κανέναν, να μην έχουμε δει ποτέ κανέναν, αναθεματίζουμε ανθρώπους που δεν ξέρουμε καν πού ζουν και πώς ζουν και τα παιδιά τους. Ξαναλέω. Λοιπόν, αυτό που εμένα με θλίβει αυτό, γιατί έχω προέλθει και έχω μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που σέβεται πάρα πολύ αυτό το θρήσκευμα. Έχω μεγαλώσει με την Εκκλησία, έχω διαβάσει τις γραφές και με θλίβει, γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέχασα, ούτε όταν ήμουν μικρή, ούτε και τώρα που είμαι στα 42, 41, 42, ότι όποιος μιλάει εκ μέρους του Θεού και λέει οτιδήποτε δεν έχει μέσα στο λόγο του τη συμπερίληψη, την κατανόηση και την αγάπη και την αποδοχή, κατ' ουσίαν δεν μιλάει εκ μέρους του Θεού. Θα κρυθούμε όλοι, μην νομίζετε. Δεν μιλάει, δηλαδή έχει χάσει το δρόμο του. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε χάσει το δρόμο μας, εμείς βρήκαμε το δρόμο μας. Έχουμε βρει το δρόμο μας, έχουμε χτίσει τη ζωή μας όπως τη θέλαμε και αυτό που διεκδικούμε από εκεί και πέρα είναι ισονομία για τα παιδιά μας και για εμάς, κατ' επέκταση. Και δικαιοσύνη, βεβαίως. Δικαιοσύνη, βέβαια. Γιατί είναι απίστευτο αυτό. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να μην σε αναγνωρίζει κανείς ότι είσαι ο γονέας του. Είναι και αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει το παιδί, γιατί το παιδί είναι το ευάλωτο μέλος εδώ. Mm. Το παιδί είναι το ευάλωτο μέλος στο οποίο θα πέσει, ας πούμε, στο οποίο θα συμβούν τα πολλά άσχημα πράγματα όταν κάτι δεν πάει καλά και ο νόμος δεν μας καλύπτει. Και ερχόμαστε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα νηπιαγωγείο, σε ένα σχολείο, σε μια δημόσια υπηρεσία να ψάχνουμε την καλή διάθεση ενός λειτουργού, ας πούμε, ενός δημοσίου υπαλλήλου κλπ. Ενώ δεν θα έπρεπε να ψάχνουμε καμία καλή διάθεση. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ΦΕΚ που να γράφει κάτι και οι άνθρωποι να το γνωρίζουν ή να πηγαίνουν να προστρέχουν, να το συμβουλεύονται, διαβάζουν. Το διαβάζουν και να ξέρουν τι υποχρεούνται να κάνουν σε επίπεδο κρατικής μέρημνας, εξυπηρέτησης κλπ. Η εκπαιδευτική το ίδιο. Γιατί ακόμα και αν αρρωστεί το παιδί σας τώρα, δεν μπορεί η σύζυγός σας να μείνει όχι, μαζί βέβαια. Του, σωστά. Δεν μπορεί να πάρει ιατρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να μπει σε μονάδες, δεν μπορεί να κάτσει εκεί να το σφίξει το χέρι όταν θα κάνει ράματα. Τόσο απλό είναι. Όσο μπορείτε εσείς, ξαναλέω, τόσο μπορεί και η μάνα που το μεγαλώνει. Ναι. Αν εγώ λείψω από το σκηνικό. Για όποιον λόγο. Να με επαγγελματικό ταξίδι. Ναι, οτιδήποτε. Μα στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι η ουσία. Απόψεις τώρα ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για δικαιώματα πολιτών, συνταγματική ισοτιμία, τέλος. Ναι. Δηλαδή, και για τα παιδιά που υπάρχουν. Το λέω αυτό, ναι, δεν είναι στη γιατί σφαίρα της φαντασίας. Ακούμε πάνε, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας τα παιδιά. Τα παιδιά υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλα. Και παλιότερα συνέβαινε αυτό. Τα παιδιά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνουν και αν μεγαλώνουν ως παιδιά δεύτερης ταχύτητας, 5 βήματα πιο πίσω από τη γέννησή τους, από τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα ή άλλων εθνικοτήτων παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Πολύ. Από τους ίδιους φορολογούμενους γονείς όμως, ε! Γιατί εμείς τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία τις πληρούμε 100%. Και τώρα που είμαστε γονείς και παλιότερα. Σωστό. Όσο όλοι υπάρχουν παιδιά, υπήρχαν παιδιά, ναι. Διαφορά ότι παλιότερα επέλεγαν να είναι στο σκοτάδι και οι γονείς τους και τα παιδιά, ναι. Σωστά. Ναι, αλλά πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή βεβαίως. Αυτό και να γίνει και η Ελλάδα μια χώρα που οι άνθρωποι όταν ανακαλύπτουν ότι έχουν κάτι διαφορετικό από την πλειονότητα, να μην αρχίζει μέσα στο μυαλό τους να φεύγει στο πού θα καταλήξω, σε ποια χώρα θα ταξιδέψω και πού θα πάω να δουλέψω και να χτίσω τη ζωή μου. Αλλά να μένουν εδώ αξιόλογοι άνθρωποι, να επιστρέφουν αξία εδώ, στον τόπο. Να δουλεύουν, να εκπαιδεύονται, να σπουδάζουν, να μεγαλώνουν παιδιά εδώ, στον τόπο. Εκτός και αν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα πιο σκοταδιστικό έτσι περιβάλλον και με το που μεγαλώνουμε και παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας να φεύγουμε όλοι έξω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Γίνεται ήδη μπορεί, πολλά χρόνια. Εσείς πάντως επιστρέψατε στην Κρήτη. Εμείς ήρθαμε και στην Κρήτη από την Αθήνα. Όχι απλώς δεν φύγαμε, αλλά θελήσαμε να έρθουμε και στην Κρήτη και θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας αυτό. Δεν έχουμε σχεδόν 2 χρόνια τώρα αντιμετωπίσει ποτέ κανένα απολύτως ζήτημα. Ξέρετε, ακούω και στα μέσα, ακούω ακόμη και στο σταθμό σας πολλές φορές. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε λίγο έτσι, είμαστε λίγο. Ναι. Δεν είστε. Θα σας το πω εγώ που δεν είμαι και κριτικιά, δεν είστε. Όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν μια κατάσταση, τη βλέπουν μπροστά τους με ειλικρίνεια και διαφάνεια, δεν έχουν ένστικτα, ούτε εχθρικά,
ούτε απολυτότητες, ούτε τίποτα. Τα αφήνουν πίσω και μετά η καλή καρδιά και όλο αυτό, γιατί και ο κρατικός λαός έχει παλέψει πάρα πολύ για την ελευθερία και κάπου μέσα του τη σέβεται, όπως και να έχει. Γι' αυτό θέλαμε να έρθετε εδώ, κυρία Τέλεια. Ναι. Για να σας βλέπουν, να τους τα πείτε, να τα ακούμε. Ναι, ναι. Να αν τα βοηθήσει κάπου αυτή η παρουσία, είναι σημαντικό για μας, για το μέλλον, για τα παιδιά μας και για όλα τα νέα παιδιά που αυτή τη στιγμή ψάχνουν τον εαυτό τους, ψάχνουν τη ζωή τους και τι θα κάνουν και δεν θέλουμε να κακοποιούνται από φορείς και από, ξέρετε, από ανθρώπους που έχουν κύρος ή θέση. Δεν θέλουμε να κακοποιούνται. Θα θέλαμε να χτίσουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Να είμαστε όλοι ορατοί, όλοι ίσοι. Ναι. Και με αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.